Να μιλήσουμε πρώτα για τον εγκέφαλο. Αυτό δεν το είχατε δει, κύριε Γιάννη Κάτου. Διότι το κοινό δεν το σήκωνε. Λοιπόν, έχουμε τρία συστήματα εγκεφάλων. Δεν είναι το ένα κατά το άλλο, όπως φαίνεται εδώ. Έτσι. Είναι συμβολικά, σας το έχω βάλει, για να μην μπερδευόμαστε. Αυτό φαίνεται το δάχτυλό μου. No. Λοιπόν, το πρώτο είναι ο σκεπτόμενος εγκέφαλος, το δεύτερο είναι ο συναισθηματικός εγκέφαλος εδώ και το τρίτο είναι ο πρόημος εγκέφαλος. Θα φάω, θα πιω, πεινάω, νιαωρίζω, οι ανάγκες μας όλες, να κοιμηθώ, νιστάζω. Τι γίνεται, αυτά όπως βλέπετε επικοινωνούν, άλλη φορά και εγώ φταίω, πρέπει να φέρω αυτό το πράγμα που έχει μια γραμμή. Επικοινωνούν με πόρτες, δηλαδή η φύση το έχει κάνει απλό. Αισθάνομαι το αίσθημα της πείνας, αισθάνομαι ότι πεινάω, το συνέστημα δηλαδή της πείνας, και μετά ο σκεπτόμενος λέει πήγαινε μαγείρεψε αυτό ή αγόρασε αυτό, απλό. Και επικοινωνεί αυτή η σειρά σειρά. Όταν όμως στο αριστερό μέρος μαζεύονται συναισθήματα που όλοι έχουμε τα ρεζερβουάρ μας, έτσι, από την ώρα που πριν συλληφθούμε, να ξέρετε. Να μου πεις τι λες τώρα, σας το πω και αυτό. Λοιπόν, από πριν, γιατί και η σύλληψη, το Άριο, παίζει να είναι της μαμάς ακόμη το Άριο ή της γιαγιάς. Της μάνας της. Είσαι ενήμερη πολύ εσύ. Λοιπόν, από τότε λοιπόν που θα γίνει και το πώς γίνεται η διείσδυση του σπερματοζωαρίου στο Άριο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν η μάνα της δεν ήθελε να γονιμοποιηθεί η γυναίκα, ρε παιδί μου, δεν έχει το δικαίωμα ή δεν το γούσταρε κάτι. Αυτό το περνάει το κορίτσι που πάει να γεννήσει, να συλλάβει. Αισθάνεται τα σπερματοζωάρια απειλητικά, φόβο. Δηλαδή, έχει αποδειχθεί ότι πάρα πολλές εξωματικές παιδιά γίνονται λάθος. Και για τα λεφτά, γιατί είναι και αυτό μια παλιά κουπιά, και γιατί δεν υπάρχει λόγος να γεννεί. Είναι ένα-δύο θέματα που πρέπει να λυθούν και δεν τα ψάχνουμε. Τους πάνε κατευθείαν στα φάρμακα. Με αποτέλεσμα τι κάνουμε, κάνουμε παιδάκια και μετά τα έχουμε ορφανά έξω για τη μάνα, τις περισσότερες φορές φεύγει. Εγώ έχω ήδη ένα υιοθετήσει, το ξέρει ο Γιάννης. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν αυτό συμπιέζεται εδώ είναι η αμυγδάλα, εδώ είναι και ο μηχανισμός της αυτοθεραπείας. Συμπιέζεται όλο αυτό και δεν έχει τρόπο να πει. Γιατί δεν έχουμε συναισθηματική εκπαίδευση πουθενά. Τα σχολεία, τα δημοτικά που είναι ο χρόνος, το αναπτυξιακό του στάδιο να αναπτύξουν αυτοεκτίμηση, λόγο και όλα αυτά, δεν έχει ούτε μία ώρα γι' αυτό. Και θέλετε πρώτα να το διαπιστώσετε πώς, όλοι έχετε παιδιά, πώς νιώθεις, καλά. Πώς νιώθεις, χάλια. Τι είναι μωρέ το χάλια, είσαι θυμωμένος, είσαι αγριεμένος, είσαι απογοητευμένος. Δεν υπάρχει ούτε καν το λεξιλόγιο των συναισθημάτων. Έτσι, αυτό το ζήσαμε με την Άσπα πάρα πολύ. Οπότε από εκεί ξεκινήσαμε και όλα στη δουλειά, φτιάξαμε θετικό λόγο. Το τι λόγο φτιάξαμε μετά, που χρησιμοποιούσαμε τον θετικό και αφαιρούσαμε και το πράγμα με τον αρνητικό που υποχωρούσε, είναι απιστεύτικα άλλους. Δηλαδή δεν υπάρχουν τέτοιες δουλειές. Τι γίνεται τώρα. Ο μεσαίος εγκέφαλος αυτός που συμπιέζει συναισθήματα εδώ, δηλαδή ό,τι και να πιάσουμε και ό,τι να ακούσουμε στην κυριακά, που έχει θόρυβο και έχει κάτι τρομακτικό και απειλητικό, αμέσως κλείνει ο υπόκαμπος και κλείνει και η αμυγδάλα μας. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε συναισθηματικά και δεν μπορεί να πάει το μήνυμα από εδώ στο νοητικό και να βρούμε λύσεις. Δηλαδή, πάει το αλλού καταλού. Τι εννοώ με αυτό? Ενώ αυτό είναι για να σκέφτεται μόνο, κρίση σκέψη, διάκριση, λογική, και αυτό είναι για να αισθάνεται, και αν δεν πιάνει κάτι και είναι σκουπίδι να το πετάξει, το κρατάει και το γυρίζει εδώ μέσα και φορτώνει το κεφάλι. Να τα κεφαλικά πώς γίνονται και αυτά τα νευρίσματα. Λοιπόν,
Γιατί δεν έχει τη δυνατότητα. Αυτή η γέφυρα εδώ που ενώνει τα δύο επισφαίρια λέγεται Μεσολόβιο. Είναι αγύμναστες οι γέφυρες αυτές. Και αντί να πάρουμε αυτό από εδώ, να πάει από εδώ να λυθεί, να πεταχτεί, ότι είναι ή να γίνει μια πράξη που είναι να γίνει, εμείς αυτό που είναι να γίνει πράξη στο νοητικό εγκέφαλο, δεν λέω καλά για να τα καταλαβαίνετε, απλά πάμε και το κάνουμε εδώ που δεν είναι η δουλειά του. Εμένα λέει δώσε μου σύμβολο, δώσε μου τύρλα, δώσε μου τραγούδι, δώσε μου ζωγραφική και δώσε μου σύμβολο. Δεν καταλαβαίνω τη γλώσσα εγώ. Αυτή είναι η γλώσσα. Και στο YouTube έχω ολόκληρο πώς δουλεύει ο εγκέφαλος. Οπότε τι γίνεται, να σας πω το πιο σημαντικό. Ο συναισθηματικός εγκέφαλος... Ο συναισθηματικός λοιπόν εγκέφαλος έχει μία συχνότητα, αυτός εδώ, το κέντρο του είναι εδώ, στο κέντρο του στήθους. Έχει μία συχνότητα 67 Hz. Ποιος είναι εδώ ο μηχανικός, μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος? Ξέρετε τι είναι, ότι είναι μεγάλη συχνότητα το 67 Hz. Οπότε αυτό, αν περάσει, επάνω στο νοητικό, στο πάνω σύστημα, επειδή είναι μεγαλύτερο 67 Hz από το νοητικό, είναι αυτό που λέμε μια χαρά άνθρωπος ξαφνικά, πλάγισε. Είχε γυμνός ο δρόμος, εξηγούνται όλα. Ή έπαθε κρίση πανικού που λέγει ο Γιάννης, ή έπαθε ψυχοσηκώδηση, ό,τι ό,τι. Και δεν είναι ότι η ψυχασθένεια είναι κληρονομική. Ακόμη και η σχιζοφρένεια δεν είναι κληρονομική, είναι περιβαλλοντολογική, είναι συστημική δουλειά. Εάν μεγαλώνει ένα παιδί σε ένα σπίτι που είναι διαταραγμένη ήδη πια, μια μητέρα και ένας πατέρας, και με τόση δύσκολη δουλειά που τραβάνε οι γονείς, είναι ήρωες, έτσι, είμαστε ήρωες. Είναι δυνατόν να είσαι πάνω από ένα παιδί ή δύο παιδιά 40 χρόνια από τη ζωή μας. Γιατί και μετά που φεύγουνε, δεν φεύγουνε. Αμάν πια, εγώ τις έδιωξα και τις δύο εξωτερικά. Ας με μισήσουν. Δεν αντέχω άλλο. Φτάνει. Και απ' την άλλη, δεν τις βοηθάς να διαφοροποιηθούν, να πούμε και την αλήθεια τώρα, δεν είναι παιδιά μας είναι. Αλλά ένας που θέλει να διαφοροποιήσει το παιδί του και να πάει καλά, στα 18 ανοίγει την πόρτα του, δίνει κλωτσά και λέει έξω. Οι Αμερικάνοι το κάνουν στα 16. Αλλιώς μένουν εκεί. Και το μένω εκεί είναι πάντα στον κύκλωμα και στο φάσμα της ψυχασθένειας. Καταλάβατε πώς γίνεται ότι δεν είναι πολιτική και δεν είναι κληρονομική. Λοιπόν, πρέπει να αδειάσει αυτό και αδειάζει κυρίως στο δημοτικό, όπου παλιά με την άσπα εκεί που παλεύαμε, περιττώ να σας πω, 8 ή 10 χρόνια ήταν που κάνανε το πρόγραμμα όλο. Όχι τα πρώτα, όλα τα παιδιά. Ήταν 7-8 χρόνια και τα πρώτα. Μπράβο. 8 χρόνια ανέβαινα και εγώ στο Καματερό, που για μένα ήταν άγνωστη πόλη εκεί πάνω, δεν ήξερα που ήταν. Και κάναμε δωρεάν το πρόγραμμα αυτό. Για μένα αυτή είναι η δάσκαλη. Άσε που εγώ γούσταρα πολύ να δουλεύω με παιδιά μου, έτσι, ήταν η χαρά μου. Έτσι λοιπόν πραγματώσαμε κάποια πράγματα που είμαστε πει μετά και λίγα η άσπα, αλλά θέλω να σας πω τα αυτά τα καινούργια. Αυτή λοιπόν η... Όταν μιλάω για δασκάλους οι οποίοι ήταν φωτεινοί και δώσανε πολύ σημαντική γνώση, εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερή και τη Βιρτζίνια Σατήρ γνώρισα και το μαθητή, το Βασλάφσκι, του Έριξον, το Ρόι, δηλαδή πολύ μεγάλους δασκάλους, ας πούμε. Πολύ τυχερή την πρώτη μου δασκάλα ειδικά, την Λόης. Ποτέ δεν θέλω να μιλάω για πράγματα, για τόσους σοβαρούς ανθρώπους και ανακαλύψεις, παρόλο που κλέψανε. Και δεν φάνηκε πουθενά η γυναίκα, γραμμένη αυτή σαν τη Σατή. Ακούστε τι λέει. Σύμφωνα λοιπόν με την Μπέρντ, με αυτή την Μπέρντ, αφιέρωσε όλη της τη ζωή στην νευροεπιστήμη
Και μάλιστα μία ανακάλυψη, η οποία δεν έχει ακόμη συζητηθεί στην Ελλάδα, γιατί δεν του συμφέρει. Τι θα γίνουν τα κέντρα απεξάρτησης, τι θα γίνουν τα εμπόρια από κάτω. Εγώ θα σας το πω όμως, γιατί είναι αδικία να μην ακούγεται. Πέθανε και το 2003 και το 2004 βγήκανε και βγάλανε το μυστικό και το τι μπιπ συμβαίνει, αν θυμάστε, με τις δικές της έρευνες. Η ίδια δεν αναγνωρίστηκε. Αυτή έπρεπε να είχε πάρει 10 Νόμπελ. Λέει, σύμφωνα με τη Dr. Bert, έως και το 90% των διαβαστών μπορεί να είναι πεπτίδια, δηλαδή οι νευροδιαβαστές που έχουμε εδώ είναι πεπτίδια. Τα πεπτίδια προσκολούνται στα κύτταρα και δημιουργούν μικροσκοπικά οργανικά φαινόμενα, τα οποία στο κυταρικό επίπεδο μπορούν να μεταφραστούν σε μεγάλες μεταβολές της συμπεριφορές και της σωματικής δραστηριότητας, ακόμη και της διάθεσης. Τι λέει με λίγα λόγια για να μην σας μπερδεύω. Το στέλεχος εδώ, οι διαβαστές του στελέχους, παίρνουν, αν παίρνει η κατάθλιψη, αν παίρνει η διάθεση μαύρη, αν παίρνει η απεσιοδοξία, αυτό το 3,5 δισεκατομμύρια που διαιρείται κάθε μέρα κυτάρων εδώ και λέγονται πεπτίδια, αυτό δεν φέρνει ευεξία και διάθεση. Θα ξαναφέρει κατάθλιψη, θλίψη, θυμό, ό,τι του δώσουμε δηλαδή. Πολύ μεγάλη ανακάλυψη αυτή. Αυτή μας εξηγεί τις εξαρτήσεις βέβαια. Ως το κάπεντε πάνω, στο έξω από το όστεν, που δούλευα σε εξαρτήσεις σε ένα κέντρο, δηλαδή είχα μείνει σε 3 μήνες και έναν και ήταν και καθαρή, στενή, δεν παίρνανε τίποτα. Αλλάζανε διάθεση όμως, κάνανε άσκηση. Είχαμε γέλιο, κάναμε θέατρο, κάναμε παραμύθι, για το παραμύθι είναι πολύ θεραπευτικό. Είναι σαν ένα λίγο καπετάνιο ενός πλοίου που επιβιβάζεται και αρχίζει να δίνει διαταγές. Δηλαδή έρχεται το εκτεχνικό εδώ και λέει «Εσύ τώρα θα φέρεις τη λύπη, εσύ το θυμό, εσύ την ευεξία, εσύ». Καταλάβετε πως απλά σας το λέω. Στις ανατρεπτικές αυτές τις ταινίες, το 4, που πέθανε το 3, τότε βγάλαν την αλήθεια, αλλά ποτέ με το όνομά της. Άλλες αδικίες αυτές. Δεν παντρεύτηκε, δεν έκανε παιδιά, αφιέρωσε 60 χρόνια από τη ζωή της στην επιστήμη της. Και αν την ακούγαμε, δεν θα είχαμε μονάδες απεξάρτησης. Από το 70, από το 90. Το κύτταρο δέχεται πεπτίδια που έχουν παραχθεί από αισθήματα κατάθλιψης στο καινούργιο κύτταρο που θα διαιρεθεί, δηλαδή, και θα γεννηθεί. Θα έχει πιο πολλούς υποδοχείς για κατάθλιψη και λιγότερο υποδοχείς για πεπτίδια χαρούμενων συναισθημάτων. Σας εξηγεί την κατάθλιψη και την κακή διάθεση αυτό. Πέστε μου. Σοβαρευτούμε λοιπόν. Κι εγώ μαζί. Υπάρχει μια συνεχής αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του σώματος και του εγκεφάλου μας. Δηλαδή λέμε, σκεφτόμαστε κάτι δύσκολο και τρομακτικό και πάπη σφίγεται το στομάχι. Υπάρχει σχέση σώμα με εγκέφαλο. Να φέρουμε στο μυαλό μας πως όταν σκεφτόμαστε κάτι δυσάρεστο, νιώθουμε ένα κενό στο στομάχι. Αυτό το είδος επικοινωνία που γίνεται μεταξύ εγκεφάλου και του σώματός μας, πρόσφατες έρευνες ανακάλυψαν ότι όχι μόνο επικοινωνεί ο εγκέφαλος με τα κύτταρά μας, αλλά και τα κύτταρά μας επικοινωνούν με τον εγκέφαλο και τα άλλα μέρη του σώματος. Μάλιστα, οι πιο πρόσφατες ανακαλύψεις των επιστημόνων και Ditzkert αποκαλύπτουν ότι δεν σκεφτόμαστε αποκλειστικά και μόνο με τον εγκέφαλό μας. Γιατί ποιος είναι ο πρώτος πρωταρχικός εγκέφαλός μας, ο πιο σημαντικός, ο ηλιακός, ο εντερικός. Η αρρώστια αρχίζει από εδώ, από το πρώτο κέφαλο. Μπορεί να σας ξαφνιάζει, είναι καινούργιες ιδέες αυτές, αλλά είναι αλήθειες. Και επειδή οι επιστήμονες τώρα πιστεύουν ότι στην πραγματικότητα σώμα, πονοσώμα και τα υπόλοιπα είναι ένα πράγμα, δεν μπορούμε να τα ανεχθούμε. Μετά λέει, οι υποδοχές των κυτάρων μας επάνω παίζουν πάρα πολύ κεντρικό ρόλο στο σύστημα της επικοινωνίας του σώματός μας.
Εδώ υπάρχει λοιπόν, έχει εξηγήσει ότι υποδοχής, οι διαβαστές, εδώ θεωρούνται πλέον μόρια πληροφόρησης. Να φανταστείτε, εκατομμύρια μόρια συναισθημάτων κολλάνε σε ένα κύτταρο το οποίο είναι σαν τη μύτη της καρφίτσας, τόσο μικρούλι, και πάνε και κολλάνε και εκατομμύρια. Βάλτε τη διαίρεσή τους μετά όταν διαιρούνται. Αυτό όλο επηρεάζει ενδοκρινολογικό, νευρολογικό, γαστρεντερικό, ακόμη και ανοσοποιητικό. Ο αντίκτυπος αυτής της ανακάλυψης για τον τρόπο που οι σκέψεις και τα συναισθήματά μας δημιουργούν και καθορίζουν τα κύτταρά μας και τον τρόπο που επικοινωνούν μεταξύ μας, τα κύτταρά μας είναι συγκλονιστικά. Σκεφτείτε το. Τι μηνύματα στέλνουν οι υποδοχές του σώματός σας αυτή τη στιγμή στο υπόλοιπο σώμα σας? Τι στέλνουνε? Πέστε μία λέξη, τι στέλνουν? Υπάρχει ελπίδα. Μπορώ να τα αλλάξω. Ναι, μπορώ να τα αλλάξω. Έχω ελπίδα να τα αλλάξω όλο το σύστημά μου. Να μην γεννιούνται κύτταρα, δηλαδή να μην γεννιούνται καρκινογόνα κύτταρα. Μην κάνω αυτό άνοσο, την άλλη επιδημία. Υπολογίζεται 300 εκατομμύρια διαιρέσεις κυτάρων γίνονται κάθε λεπτό. Έχουμε πολλές ελπίδες. Ένα ποσοστό των αιμοσφαιριών μας πεθαίνει. Αλλά τα αντικαθιστούν τα καινούρια που γεννιούνται, τόσα εκατομμύρια καινούρια. Δηλαδή κάθε δύο μήνες έχουμε ένα τελείως καινούριο σώμα. Εγώ με αυτό έγινα καλά. Γιατί την είχα μελετήσει, ήμουνα και στην νευρολογία, και την είχα μελετήσει πάρα πολύ. Και λέω, αυτή η γυναίκα ξέρει τι λέει, κάτι ανακάλυψε σοβαρό εδώ. Βγάζει λοιπόν πολύ αργότερα την τα μόρια των συναισθημάτων και το αναλύει όλο. Στο σαμποτάρουν το βιβλίο, το εξαφανίζουν το βιβλίο. Και λέει, έλεγε μέσα σε αυτό, γιατί εγώ είχα το παλιό της βιβλίο. Αν νιώθετε κατάθλιψη επί μία ώρα, μα δεν θα νιώσω κατάθλιψη αφού μου λες ότι θα πεθάνω και είμαι στην εντατική και ότι είμαι η δεύτερο περιστατικό στον κόσμο. Ποια είμαι εγώ που θα ζήσω? Για μία ώρα λοιπόν, αν έχετε δημιουργήσει 18 δισεκατομμύρια καινούργια κύτταρα, τα οποία έχουν περισσότερους υποδοχείς που καλούν πεπτίδια του καταθλιπτικού τύπου και λιγότερους διαπεπτίδια ευεξίας. Είναι σαν 3 εκατομμύρια επί 3 εκατομμυρίων υποδοχείς να κάνουν τη χούφτα του σχολή εκεί πάνω, κάνουν τα πεπτίδια έτσι, σαν να βγαίνει από το στόμα τους, σαν μικρά μεγάφωνα, καταλαβαίνουμε, κραυγάζοντας από πάνω. Στείλε μας κι άλλη κατάθλιψη, στείλε μας κι άλλο θυμό. Δεν έχετε δει τέτοιους ανθρώπους, δεν θα πούνε ποτέ, όλο μαύρα το βλέπουμε. Ή για όλα θυμώνουμε. Θύμωσα. Ποιο είναι βρε το θυμός? Ο θυμός είναι το καπάκι στην κατσαρόλα. Μέσα τι έχεις? Λύπη έχεις, φόβο έχεις, ενοχή έχεις. Ότι δεν είσαι αρκετά καλός. Θυμάμαι με τα παιδιά μου, όταν τα πέρναγα κι εγώ και μου λέγανε θα μπορούσαν και καλύτερα και δεν το κάνουν και δεν το φτιάχνουνε. Πρώτα απ' όλα τους έλεγα, κάνει κάτι καλό αυτό το παιδί μου. Αλλάξω το κλείο. Κάνει κάτι καλό ή είναι όλα τι δεν κάνει? Λοιπόν, πήγαινα στο σπίτι. Δεν ήμουνα έτσι cool. Ήμουνα θυμωμένη. Θα πάμε μαμά εκεί. Θα δούμε. Δεν είσαι καλό παιδί. Μέσα μου, όχι έξω. Τι γινόταν εκεί? Πήγαινα μια βόλτα τον μπαλκόνι γύρω-γύρω και έλεγα, να σου πω ρε εσύ μου, τώρα, τι είναι αυτό που νιώθεις? Γιατί νιώθεις έτσι? Τι σχέση έχει αυτό με σένα? Αυτή να τη γράψει την ερώτηση, να μην την ξεχάσετε. Τι σχέση έχει η δόκτωρ Φίγκη μου? Έχει το παιδί της με μαθησιακό? Έχει το παιδί της που πάει αδιάβαστο?
Έχει το παιδί της που επειδή είναι και αυτή αυτόνομη δεν ακούει τους κανόνες σχολείου. Έχω ενοχή ότι δεν τα κάνω καλά τα πράγματα. Έχω φόβο ότι δεν θα προχωρήσω στη ζωή του στα παιδάκια μου. Δεν πάνε καλά, αφού πάνε έτσι. Έχω λύπη και έχω και νιώθω αίσθημα ικανότητας ότι παρόλο που είμαι η Dr. Σίμου με το μικρόφωνο εννοώ, γιατί από πίσω είναι ένας άνθρωπος, δεν είναι η Dr. Σίμου, είναι κάποια που γονατίζει και πολλές φορές δεν μπορεί να την υπηρετήσει την κυρία Σίμου. Είμαι ανθρωπάκι. Και όταν αυτό το καταλάβαινα και πήγαινα και τους έλεγα συγγνώμη, θα βρούμε μία λύση για το θέμα, θα το συζητήσουμε παιδιά. Και είχα μαλακώσει, κοίταγε μία την άλλη, τώρα σου λέει αλήθεια, είναι αυτό τώρα ή άλλο εδώ. Λοιπόν, και αφού κοιτάγανε, μου λένε, yes, doctor. Εάν καταλαβαίναν ότι εγώ δεν ήμουν έτοιμη μέσα μου να έχω καταλάβει τι συνέβη και να έχω μαλακώσει και να βγαίνει η αγάπη με τα παιδιά μας. Το πάντα είναι η αγάπη και να είναι καλά. Εγώ πήρα παιδιά, είναι μερικοί εδώ σήμερα, τι να σας πω. Από τον ταού κατεβήκανε, άλλα ήταν κάτω τραπέζι, τρώγαν τα κακά τους. Και όλα αυτά τα παιδιά σήμερα είναι όχι σε άσυλα. Είναι την ακούστηκε τη δασκάλα, είναι η αγαπημένη μου Σοφία που έχει πιάσει και δουλειά, ο άγγελός της. Μία γυναίκα, παιδιά, ηρωίδα. Από γραφήνα κατέβαζε το παιδί κάθε μέρα στο Ιπποκράτειο ήμουν τότε και στο άλλο στο νοσοκομείο. Πόσα χρόνια με Σοφία. 9 ή 10 χρόνια, κάθε μέρα. Το κατέβαζε στο πρωινό σχολείο και το έφερνε και απογευματινά. Και πολλές φορές στη μάκρη που με ένα μικρότα ήταν Ραφίνα, κάναμε και οικογενειακές στο σπίτι. Αυτές είναι πάντες. Και θα είναι για το κρατήσω. Ένα παιδί που ήταν ξεγραμμένο. Ήμουνα στην Αμερική, γυρίζω και μπαίνω μέσα στο γραφείο, μιλάω για τον Αντώνη. Να μην λέω επανήματα. Θυμάσαι. Μπαίνω μέσα, με το που πήγα, δεν πήγα να δω τα παιδιά μου, βέβαια. Τα παιδιά μου εκεί είναι, αυτά ήταν τα παιδιά μου. Αφού μπαίνω λοιπόν μέσα, λέω τι κάνετε εκεί με αυτό το παιδί. Λέει, έχει έρθει με διάγνωση από το ιατροπαιδαγωγικό του ΙΚΑ και του ΠΕΔΟ, με πολύ βαριά καθυστέρηση. Γιατί εγώ δούλευα σε πολύ καλές κλινικές έξω, δωρεάν, αλλά πήγαινα στις καλύτερες του στόχου. Και βέβαια γιατί ήθελα να γυρίσω, επειδή είχα την ενοχή της αδελφής μου και την κούκλα της οικογένειας, να βοηθήσω όσο μπορούσα. Άλλα παιδιά έστω, άμα δεν μπορούσα τα δικά μας παιδιά. Και λέω της κοπέλας να σου πω, πού είναι η μητέρα αυτή. Έρχεται η κοπέλα μέσα. Λέω, πάρε το παιδί σου, γιατί δεν ξέρω από Ελλάδα ακόμη. Έχω έρθει και δεν είμαι ρίχτη, έρχεται εδώ. Και βρες κάποιον με βιοσυντονισμό, ακόμη και με ματζούνια, το παιδί σου κάνει επιληψία και δεν φαίνεται. Και όσο πάει το εύθυρο εγκέφαλος και θα το πάρεις καθυστερημένο, γι' αυτό σου γράψανε βαριά καθυστέρηση. Και φύγε σε παρακαλώ, συγγνώμη που το λέω από τον παιδόν, από έναν νευρολόγο, όχι και τόσο με παιδί, με άνθρωπο και, και επιστήμονα, και δεν θα ξαναπάς εκεί και δεν θα ξαναπάρει η Ριταλίν και δεν θα ξαναπάρει τεπακίν το παιδί. Δεν έχει τίποτα. Και τον πήρε, βρήκε μία στο Βόλο, έναν βιοσυντονιστή, είναι 36 χρονών, ένα παλικάρι καταπληκτικό. Τον έχεις δει, Όχι. Κούκλος, έχει πάρει και τέχνη και τώρα τι γίνεται, θεραπευτής. Κάνει σώμα για θεραπεία. Εξαιρετική ποιότητα. Αυτά τα παιδιά, αυτά που βλέπετε, δεν θα χρειαστούν ποτέ ψυχολόγο. Και εκείνη η πρόληψη. Όχι να έχουμε ψυχολόγους και ταμπέλες. Έρχονται, με βλέπουν, αλλά για κάτι ψηλά, αστεία, πιο πολύ είναι για να με δούνε έρχονται. Δεν δουλεύω μαζί τους. Περνάνε για να με δούνε. Και αν έρθουνε, τώρα που ήρθε η Ρόζμαρι, θυμάστε τη Ρόζμαρι, που πέθανε η μαμά της. Ήρθε η Ρόζμαρι τώρα, γιατί το παιδάκι χτυπήθηκε 14, χάθηκε η μαμά, ο μπαμπάς έπαθε κεφαλικό
άρχισε τη στρέλιση με τα παιδιά ότι δεν τα θέλει ο δικά του. Τέλος πάντων, παντρεύτηκε το κοριτσάκι μου τώρα. Και έρχεται και. Τι γιατί ήρθες τώρα, δεν την έβαλα στο μέσα παιδί. Μου λέει, ετοιμαστώ για το μέσα παιδί που θα κάνω. Τι. Ξέρω που ξέρω τόσο. Δεν χρειάζεται ψυχολόγο. Δεν χρειάζονται ψυχολόγο. Κανένα από τα παιδιά μου. Περάσαν 3.500 με 4.000 παιδιά από τα χέρια μου. Τα κέντρα που είχα ήταν 4 και το προσωπικό στο κάθε ένα ήταν 18 άτομα. Γιατί έκανα one-to-one θέματα. Ένας εκπαιδευτής, ένα παιδί και ορισμένα κοινωνικά ομαδικά. Έχουν προχωρήσει όλα. Όλα περάσανε και είναι διάσημα και καλά με τον εαυτό τους, αυτό έχει σημασία. Και μια χαρά άνθρωποι. Άρα, γίνεται η επανόρθωση της υγείας ή δεν γίνεται. Και να μην ακούτε τις διαγνώσεις που σας δίνετε. Καθίστε μερικά άτομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα κορίτσια που βοηθήσανε, τη Ρενάτα μου και την Έρη μου. Ήρθε και από το σπίτι να με πάει, να είναι καλά. Και ήρθαν γιατί ζητάω πια, γιατί δεν ζητάω. Μάλλον αυτή μου το έπαιδε, δείξα. Λοιπόν, αυτό είναι. Και τώρα γεμίσαμε κέντρα μελέτης. Ναι. Και τι κάνουν εκεί, να ρωτάνε. Είπε κανείς ότι καλλιεργούν τίποτα άλλο για να βγουν από εκεί μέσα. Μένα είναι μέσα στους στόχους μου αυτό. Όχι πάλι ειδική αγωγή, δεν μπορώ. Έτσι είναι πολλά, θέλει πολλά τα υλικά. Έχω κουραστεί, δούλεψα πάρα πολύ και η ίδια ψυχοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα τα έκανα. Πραγματικά κούρασα. Να κάνουν ένα κέντρο όμως που να κάνει μελέτη, να μάθει. Ξέχασα να σας φέρω ένα έτοιμο σήμερα, είχα κάτι. Θα το φέρω με άλφαρα. Έχω βγάλει πώς να μελετάει το παιδί στο σπίτι σωστά και με αυτοεκτίμηση. Λοιπόν, να κάνουμε ένα καλό και να μάθει το παιδί να το κάνει. Να μην γίνεται αυτό το ταλαβέρι της γκρίνιας και γράψε και δεν θα πας και πήγαινε άγραφτος και κάνε αυτό. Γιατί? Γιατί και το κέντρο μελέτης που περνάει, ας πούμε, και αφήνει ένα-δύο μαθηματάκια στο σπίτι, δεν του δίνει χαρά. Δεν εκτονώνεται σωματικά. Δεν κάνει λίγο θέατρο. Δεν κάνει λίγο σαχλαβάρα να χορέψει. Δεν κάνει, εγώ τους βάζω τύμπανα και κάνουν τους, αυτούς τους Ισπανούς, Ιαπωνέζους. Και τι κάνω, δεν κάνω το τύμπανο που τους αρέσει. Θέλω να πω ότι το προχωρήσεις, ότι όταν ήμουν στο δημοτικό, είχα ένα δάσκαλο που μου έλεγε ότι κάποια δεν τα καταφέρεις. Κάποιοι δηλαδή, σπούδασα, τελείωσα το πανεπιστήμιο, έδωσα σε, με επιτυχούσα και ήρθα στα σκάλα, αναπληρώθηκα σε ελληνικό σχολείο. Δουλειά μου την έκανα για όλους, το Θεό είναι Χριστό πρώτα. Ναι, είναι συγκινητικό, να βλέπω τα παιδιά μου έτσι, μεγάλα. Εμένα αυτή η δασκάλα που μ' άνοιξε το κεφάλι και έτρεχε αίμα και κατουρίθηκα, παλιωδιάνα. Το έχω γράψει στο, όχι το είπα στο βίντεο, δυσλεξία, μα δείτε, το αναφέρω. Ξέρετε πώς πέθανε αυτή, δεν της μιλάει κανένα παιδί. Και μια φορά τη βλέπω στον δρόμο, μεγάλη, δεν με γνώρισε και πάω και της μιλάω και λέω τι κάνουμε και τα παιδιά και λέει παιδί μου μου μιλάς. Λέω ναι, γιατί να σου μιλάει, κανείς δεν μου μιλάει, τι λέει. Λέω όλα εδώ πληρώνονται, της λέω. Λοιπόν, έγινε αυτό και δεν θα κάνεις τίποτα και πήρε και τη μάνα μου και άλλη τώρα καλύτερη και θα την ετοιμάσετε να πάει στο εργοστάσιο 12 χρονών και όλα αυτά και ήταν ένας μέσα δάσκαλος που αλλάζω σχολείο ευτυχώς ήταν μέσα ένας δάσκαλος τον οποίο τον κοροϊδεύανε και όλα σαν βλάχο την Τρίπολη, Τριπολιτσιό της ο βλάχος και του λέω κύριε με συγχωρείτε πάρα πολύ γιατί αυτός τι έκανε, έβλεπε, ενδιαφερόταν για τα παιδιά έβλεπε λοιπόν ότι κάναμε ανάλυση ποίηματος και εγώ έλεγα το ποίημα στην κοπέλα και στο διάλειμμα μου λέει, Δίκη, μήπως μπορώ να μου δώσεις αυτά που έλεγες πριν στη φίλη σου. Πρώτη φορά τα είχα ακούσει εγώ αυτά. Του λέω, ξέρετε, συγγνώμη του λόγου που βγαίνουμε στο διάλειμμα, δεν μπορώ να τα γράψω, γιατί ό,τι γράφω μου πέφτει κοκκινή,
ξύλα και σκίσιμο και το βράδυ τρώω και ξύλο από το σπίτι. Και μου είπε, δεν σου ζήτησα να τα γράψεις, θα τα γράψω εγώ. Και του λέω, κύριε, κάνω πάρα πολλά λάθη. Και μου λέει, δεν υπάρχει, μου λέει, σωστό ή λάθος, Παρασκευή μου. Υπάρχει μόνο ο δικός σου τρόπος. Και να μην το ξεχάσεις ποτέ. Και δεν το ξέχασα αυτό. Πηγαίνω γυμνάσιο και αρχίζω 14, 16, αυτά, 18, 11 αποφύτησα. Έκανα τα δικά μου πάντα. Θα κάνεις γυμνάσιο. Όχι, δεν με ενδιαφέρει, εγώ δεν μπορώ να την κάνω. Θέλετε να κάνω παραπάνω αρχαία. Θέλετε να σας κάνω μαθηματικά. Δεν το είχα ξεχάσει. Και όταν πήγα Αμερική και μου δώσανε και τον tutor, μου λέει ο tutor, ξέρεις, αυτά πρέπει να τα κάνεις έτσι. Και του είπα, δυστυχώς εγώ έχω ένα δικό μου τρόπο που τα κάνω. Ή στο σχολείο μου λέγανε, μην ενοχλείς τον καθηγητή το ΣΕΤ. Ήταν ένας εγκέφαλος πάνω στις τετραπληγίες που έχουν τα παιδάκια από εγκεφαλικά και τέτοια. Μην τον ενοχλείς. Και λέω, εγώ θέλω να του μιλήσω και θα έπρεπε να με ακούσει. Ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν είσαι στη δική του ομάδα νευρολογίας. Εσύ κάνεις νευρολογία για να μάθεις για τον εγκέφαλο. Δεν έχει δίκιο. Όχι, θέλω να με ακούσει. Απεργία πήγες απ' έξω. Στο τέλος με πήρε, με το συκτήρ με πήρε και σε μία εβδομάδα μου λέει φορά μπλούζα σε παρακαλώ και με είχε δεξί το χέρι. Και στην κλινική τη βραδινή που πήγαινε για, που είχε τα βαριά περιστατικά και μπαίνανε από τη CIA διάφορα τέτοια βαριά, με είχε πάνω και μ' άφηνε μέσα και πέφτει. Δεν με ενδιαφέρει η νευρολογία. Αυτό που ήθελα το πήρα. Σε αυτό πραγματικά μπορεί να μην ζητήσω παιδιά, αλλά όταν θέλω κάτι θα το κάνω, θα το πάρω. Από άλλο δάσκαλο. Λοιπόν, αυτή είναι η κυρία Λεντριπέρ, οι γενικοί διαβαστές, δηλαδή είναι νευροδιαβαστές. Και εδώ φτάνουμε και στους στεροειδείς και πεπτίδια, δηλαδή στους οπιούχους υποδοχής που γίνεται η εξάρτηση, είτε από φαινητό, είτε από την κατάθλιψη, κάνετε εξάρτηση και με την κατάθλιψη, είτε με την κρίση, είτε με τον αλκοόλ, είτε με το φαγητό, είτε με το job addiction, εξάρτηση με το επάγγελμα. Γι' αυτό κόλλησε, δεν το έχω γι' αυτό. Λοιπόν, τα πεπτίδια είναι αυτά, να τα δείτε λίγο. Πεπτίδια και συναισθήματα. Αυτός βγαίνει λοιπόν ένα χρόνο μετά από ένα ταυτίνο, συγχαμένος, και μιλάει για πεπτίδια. Και αυτή η γυναίκα δεν πήρε τίποτα. Όπως έχουμε έναν εμβριολόγο πολύ καλό, τώρα έρχεται και που στην Ελλάδα από το εξωτερικό, ο οποίος είναι κατά των εξωματικών, βρίσκει τη λίμωξη, κάνει πέρα επιτόπου την αίρεση που πρέπει και μένουν μόνο στους φυσιολογικά εκεί. Να τα ξέρετε και αυτά, δηλαδή σας δίνω και πληροφορίες. Σπίθες, λοιπόν. Θέλω να με βοηθήσει λίγο, Ασπουλά, έτσι αγάπη μου, να το κάνεις, επειδή το όσοσες και το πεπάτησες, να ακούσουν το λόγο των παιδιών μας. Μου επιτρέπετε έτσι, δεν είναι, κυρία. Είναι αυτή έκανε το πρόγραμμα. Η δασκάλη αποκλειστική ήταν η ίδια.